Πολλές, πολλές καλημέρες όπου και αν συναντιόμαστε αυτό το πρωινό, πρωινό Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2018, 20 λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 10. Θέλουμε πραγματικά να έχουμε ένα καθαρό πολιτικό σύστημα. Όποιος είναι ένοχος να πληρώσει, να καταδικαστεί. Αν έχει κλέψει, να καταδικαστεί. Αν έχει σκοτώσει, να καταδικαστεί. Τρέχουν και δεν φτάνουν τώρα στη Νέα Δημοκρατία και λένε δεν υπάρχει στον κόσμο δημοκρατία που δέχεται να δικάζονται πολιτικοί με στημένους ανώνυμους. Ξεχνώντας όμως πως τα ίδια έκαναν στη Χρυσή Αυγή. Και τώρα αυτά φαίνονται να ισχύουν στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας τις τελευταίες δύο εβδομάδες μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου Νοβάρτης και την εμπλοκή υπουργών και του Αντώνη Σαμαρά σε υπόθεση δωροληψίας. Σήμερα οι καταθέσεις των προστατευόμενων μαρτύρων και είναι τον πρώην Πρωθυπουργό αναφορικά με το πώς λάμβανε παχυλά δωράκια σε βαλίτσες στο Μαξίμου από την Νοβάρτης. Δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια. Είναι κουκουλοφόροι. Οι κουκουλοφόροι αυτοί οι μάρτυρες όμως εκμεταλλεύονται το νομικό καθεστώς που ψήφισε ο ίδιος ο Σαμαράς και το Πασόκ για να μπορέσει να δέσει την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Τώρα δικαίως, άδικα. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον Χρήστο Παπά. Ο Χρήστος Παπάς είναι βουλευτής της Χρυσής Αυγής. Κύριε Παπά, καλημέρα. Καλή σας ημέρα και σοκρότητα σας. Ευχαριστώ. Τι ακριβώς έχει γίνει τώρα εδώ με εσάς? Ακριβώς την ίδια διαδικασία δεν είναι? Με κουκουλοφόρες μάρτυρες δεν σας πήγαν και δεν σας συνέλαβαν? Δεν θα έλεγα ότι είναι ακριβώς η ίδια διαδικασία. Για πείτε μου, γιατί, βοηθήστε μας. Γιατί ακόμα δεν έχει συλληφθεί ο κύριος Σαμαράς. Α. Και δεν έχει οδηγηθεί με τις κάμερες και με χειροπέδες στη δικαιοσύνη. Κάτι το οποίο μέγεθο του σκανδάλου που διατείνονται οι του ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή το μεγαλύτερο σκάνδαλο στην μεταπολεμική Ελλάδα διαχρονικά, θα έπρεπε να έχει γίνει. Το παιχνίδι για μένα είναι στημένο. Θέλουν αυτή τη στιγμή να έχουν να δημιουργήσουν μια εξεταστική επιτροπή κατά πάσα πιθανότητα και να οδηγηθούμε στις εκλογές με αυτή την κατηγορία. Ενώ θα έπρεπε αυτοί οι ίδιοι, εφόσον διατείνονται και λένε ότι είναι καθαροί, είναι δημοκράτες εννοώ, να ζητήσουν να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, όπως οδηγήθηκε και η Χρυσή Αυγή δηλαδή και είναι αυτή τη στιγμή στη δικαιοσύνη, για τη μεγάλη σκευωρία, να οδηγηθούν και αυτοί στη δικαιοσύνη και να λάμψει η αλήθεια. Δεν θα λάμψει δυστυχώς η αλήθεια. Ένα από τα κύρια συνθήματά μας στις εκλογές του 2015, στις εκλογές του Ιανουαρίου και του Σεπτεμβρίου, αλλά είναι και διαχρονικό, από τα συνθήματα των Ελλήνων Εθνικιστών είναι ο λαός στην εξουσία, οι κλέφτες στη φυλακή. Επιτέλους, αυτοί οι οποίοι νέμονται το χρήμα, τον υδρότα του ελληνικού λαού, πρέπει να λογοδοτήσουν, πρέπει να τιμωρηθούν. Έχετε ανεβάσει πολύ το θέμα στην Χρυσή Αυγή και στο site σας είδα ένα βίντεο που υπάρχει μια ομολογία Σαμαρά που λέει ότι εγώ δεν πήρα τηλέφωνο, είμαι 15 μήνες εδώ. Υπάρχουν πολλές ομολογίες Σαμαρά. Όπως θα με επιτραπεί να πω ότι υπάρχουν και πολλές ομολογίες του κύκλου Σαμαρά ότι το άτομο αυτό, όχι μόνο ως Σαμαράς, ως άτομο, αλλά και ως νεοδημοκράτης, όπως πάρα πολλοί νεοδημοκράτες, είναι εξαιρετικά αργυρώνητος. Οι άνθρωποι αυτοί, της αστικής δεξιάς εννοώ, δηλαδή οι άνθρωποι της πιο προδεξιάς που λέμε εμείς, είναι χρόνια πατριδοκάπηλοι, είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι προβατόσχημοι λύκοι, έτσι τους ονομάζω εγώ, και οι οποίοι ο μοναδικό τους ενδιαφέρον είναι το πώς θα τα οικονομήσουν. Πώς από την πολιτική θα βγουν πλουσιότεροι, πώς από την πολιτική θα καλύψουν τα δικά τους κενά. Αυτά έχετε κάποιες ενδείξεις, κάποιες αποδείξεις, κάτι που το λέτε? Βοά ο τόπος για τις σακούλες, τις μαύρες σακούλες. Αυτά τα λένε οι κουκουλοφόροι μάρτυρες. Ο Αντώνης επί εποχής πολιτικής άνοιξης. Τώρα υπάρχει και μια αναβάθμιση. Από τη μαύρη σακούλα πήγαμε στη μαύρη Σαψονάιτ. Να σας θυμίσω τον κύριο Τίποτα, έτσι όπως έχει γίνει γνωστό στην πολιτική σκηνή. Τον κύριο Αβραμόπουλο εννοώ. Ο κύριος Αβραμόπουλος αυτή τη στιγμή απολαμβάνει τις τιμές του Επιτρόπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τσεπώνει κυριολεκτικά 25.000 ευρώ το μήνα, όταν είναι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ως νεοδημοκράτης υπουργός είχε παραγγείλει 16 εκατομμύρια εμβόλια για 10 εκατομμύρια Έλληνες. Επιτέλους, τι δεν καταλαβαίνουν οι ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας? Εσείς είσαστε ένας μετριοπαθής άνθρωπος, ο οποίος έχετε πολύ μεστό λόγο πολιτικό. Δεν περίμενα να υιοθετήσετε τώρα αυτά που λένε οι προστατευόμενοι μάρτυρες, οι οποίοι αποκαλεί η Νέα Δημοκρατία κουκουλοφόρους. Γιατί αυτά δεν έχουν. Αυτά είναι γνωστά, αυτά είναι γνωστά στον ελληνικό λαό, ασχέτως αν υπάρχουν μάρτυρες ή όχι. Εσείς θεωρείτε ότι τα παίρνουν οι πολιτικοί στην Ελλάδα? Εσείς θεωρείτε. Ναι, πέστε μου. Δεν το γνωρίζει ο ελληνικός λαός? Αυτή τη στιγμή μαθαίνουμε από πού τα παίρνουν. Δεν μαθαίνουμε κάτι διαφορετικό. Γιατί είναι μόνο ο Νοβάρτης? Πάμε για προανακριτική. Ούτε θέμα μετριοπάθειας είναι, ούτε θέμα μεστού πολιτικού λόγου που λέτε. Είναι θέμα απλής λογικής και μνήμης.
Εμείς λοιπόν θυμόμαστε και θα θυμόμαστε μέχρι αυτοί οι οποίοι έφεραν τον Νικόλαο σε αυτή την κατάσταση πληρώσουν. Πρέπει να πληρώσουν. Αυτό δηλαδή εμείς θα πάμε να το πούμε σε έναν άνεργο, σε έναν που έχει απολυθεί τη δουλειά του, στο συνταξιούχο που δεν έχει, έχει φτάσει ο μήνας 13 και δεν έχει που να, τι να φάει τη, σήμερα το μεσημέρι. Θα του πούμε για μεστό πολιτικό λόγο. Συγγνώμη, χάρη τη συζητήσεω. Όχι, όχι. Αντιλαμβάνομαι. Εγώ περιμένω να μου πείτε και τι γίνεται ακριβώ και με τη δίκη τη Χρυσή Αυγή. Δηλαδή, χρησιμοποιήθηκαν τα ίδια ακριβώ πράγματα. Ένα νόμο ο οποίο καλύπτει του ανώνυμου μάρτυρε. Εσά σα κράτησαν. Του τρει προηγούμενου του άφησαν. Η δίκη δεν οδηγεί πουθενά. Η δίκη νομικά δεν οδηγεί πουθενά. Βεβαίω, ουσιαστικά δεν θα έπρεπε να γίνει δίκη. Σα θυμίζω και την εισήγηση του Συμβουλίου Εφετών που έβγαλε το βούλευμα του εισηγητή. Που ήταν να μην παραπευθούν. Και πώς κρατάει τέσσερα χρόνια μια δίκη. Πώς κρατάει μια δίκη τέσσερα χρόνια χωρίς να υπάρχει λόγος να γίνει μια δίκη. Τι λένε εκεί μέσα. Προσπαθούν μέσω της δίκης το πολιτικό καταστημένο της Ελλάδος. Και δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ, έτσι η Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, άσχετα να άλλαξε η κυβέρνηση. Προσπαθεί να κρατήσει σε πολιτική εμμυρία, νομίζουν, την Χρυσή Αυγή. Ο ελληνικός λαός βλέπει και με αφορμή τα εθνικά μας θέματα και τα συλλαλητήρια και τη θέση της Αυγής για το θέμα των Σκοπιανών, βλέπει ότι η Χρυσή Αυγή συνεχίζει τον πολιτικό της λόγο και την πολιτική της πορεία, σαν να μην υπάρχει δίκη. Και έτσι είναι το σωστό. Αυτό κάνει η Χρυσή Αυγή. Κάποιοι λένε όμως τώρα κακές γλώσσες. Προσπαθούσαν ότι θα μας εμποδίσουν και θα μας τρομοκρατήσουν με δίκες, με σφαίρες, με φυλακές. Δεν ξεχνούμε τους δύο πεσόντες, τους δύο νεκρούς της Χρυσής Αυγής, το Γιώργο Φουντούλη και το Μανώλη Καπελώνη. Εκεί τι γίνεται, έχει βρεθεί ένοχος. Του 2013 προσπαθούσαν λοιπόν να ανακόψουν αυτή την πορεία της Χρυσής Αυγής με αυτές τις μεθόδους. Δεν το κατάφεραν. Εκεί έχει βρεθεί ένοχος. Στη δολοφονία των παιδιών έχει βρεθεί ένοχος. Τα δύο παιδιά που αναφέρατε. Γιατί νομίζετε ότι έχουν γίνει οι έρευνες που έπρεπε να έχουν γίνει από την υπηρεσία. Το σύστημα είναι πολύ βρώμικο και οι εμπλεκόμενοι πιστεύω βρίσκονται και μέσα στο ίδιο το σύστημα. Βεβαίως οι ηθικοί αυτούργοι υπάρχουν. Και δεν λέω οι φυσικοί αυτούργοι, αυτοί οι δύο που έκαναν τη δολοφονία. Μιλάω για τους φυσικούς αυτούργους που ονομάζονται Σαμαράς, Δένδιας, Αθανασίου κλπ. Κύριε Παπά, είναι ανταποδοτικό αυτό τώρα. Σας έχει εξαγοράσει ο ΣΥΡΙΖΑ, σας πουλάει δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία να την πάει στην προανακριτική για να τις κάνετε κι εσείς τις ερωτήσεις που θέλετε να κάνετε και να τις ξεπληρώσετε. Δεν καταλαβαίνω καταρχήν την ερώτησή σας. Αφήστε να το ολοκληρώσω και άκερη, διαφωνήστε. Και η φρασιολογία της ερώτησης είναι εντελώς άκερη. Ναι, αφήστε με να την ολοκληρώσω και διαφωνήστε. Γιατί αυτό λένε οι κακές γλώσσες αυτή τη στιγμή. Ότι εσείς δεν υψώνετε τους τόνους απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι σας δίνει δώρο ο ΣΥΡΙΖΑ τη Νέα Δημοκρατία στην προανακριτική. Δεν υψώνουμε τους τόνους απέναντι στους αυτομηδενιστές και τα λαμόγια του ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπετε τι γίνεται ακριβώς στη Βουλή με τους Κοτζιάδες, με τους Γαβρόβουλου, με τους Τόσκιδες, με όλο αυτό το συρφετό που έχει κάτι στο σβέρκο του ελληνικού λαού, που ο ίδιος ο ελληνικός λαός δυστυχώς πίστεψε τα ψέματά τους και τους ψήφισε. Εμείς με το ΣΥΡΙΖΑ, με αυτούς τους Αμερικανομπολσεβίκους, τους προσκυνημένους αυτομηδενιστές. Αλίμονο. Κάποιοι λένε ότι είναι η προπαγάνδα, αυτή είναι η προπαγάνδα, η κοινή προπαγάνδα που προσπαθεί να περάσει αυτή η ψευτοδεξιά, αυτή η Νέα Δημοκρατία που λέγαμε προηγουμένως. Κάποιοι λένε πάντως ότι. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο αγώνας είναι ολομέτωπος. Επειδή μιλήσατε για τα συλλαλητήρια. Ενάντια στους κλέφτες και ενάντια στους προδότες. Μιλήσατε για τα συλλαλητήρια. Και κλέφτες είναι η Νέα Δημοκρατία και προδότες είναι οι ΣΥΡΙΖΑΙ. Εγώ χαίρομαι που σας κάνω το ερώτημα και απαντάτε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μπορούμε να μιλήσουμε και να λύσουμε κάποια θέματα. Κάνετε καλά τη δουλειά σας και εγώ απαντώ, έτσι δεν είναι. Μα αυτό πρέπει να γίνεται. Εγώ δεν, τα ερωτήματα δεν. Δεν έχετε κάποια πολιτική. Ο ρόλος σας δεν είναι να κάνετε πολιτικές ερωτήσεις, δεν σήμερα είναι να κάνετε εύστοχες ερωτήσεις. Εγώ θέτω τις ερωτήσεις και εσείς είσαστε εδώ για να μου δώσετε τις απαντήσεις. Λένε λοιπόν ότι το θέμα υψώθηκε αμέσως μετά το συλλαλητήριο της Αθήνας, το οποίο ήταν μεγαλειώδες. Υπάρχει κουκούλωμα, θεωρείτε ότι προχωράει το ξεπούλημα του ονόματος της Μακεδονίας. Κοιτάξτε, από ό,τι δείχνουν αυτοί είναι αποφασισμένοι να το προχωρήσουν, διότι είναι σφιοκάμπτες. Είναι πολιτικοί οι οποίοι είναι οι πολιτικοί του yes men. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ προσκυνά απολύτως τον αμερικανοσιωνιστικό παράγοντα. Από εκεί και πέρα, η σύμπτωση, το να βγει το σκάνδαλο αυτό την αμέσως επόμενη μέρα από το συλλαλητήριο, βεβαίως γεννά ερωτηματικά. Δεν μπορώ να ξέρω αν πραγματικά είναι στο. Έγινε επίτηδες, αλλά αυτό που μπορώ να ξέρω είναι ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να προσπαθήσουν αυτοί να βάλουν στο ζύγι και ως μέσο εκβιασμού το θέμα της Νοβάρτης και την Νέα Δημοκρατία, στο ζύγι το Σκοπιανό, το θέμα του ονόματός μας, με την Νοβάρτης, με το σκάνδαλο Νοβάρτης. Μπαίνει αυτό το ζύγι. Χαριτολογώντας, κυκλοφορεί και στο διαδίκτυο ότι η ονομασία θα είναι Νοβάρτης Μακεδόνια.
είναι η ονομασία των Σκοπίων δηλαδή. Εν πάση περιπτώσει, οι εξελίξεις θα δείξουν το ότι θα πάμε σε επόμενες εκλογές με το, με το Νοβάρτης σαν πρώτο θέμα είναι το πλέον σίγουρο. Πότε βλέπετε εκλογές? Κοιτάξτε, μπορεί να μας προσφέρει, να μας προσφέρουν τα Σκόπια μια ευκαιρία, ακόμα μια ευκαιρία να μην δεχτούν τις προτάσεις της ελληνικής πλευράς, οι οποίοι φανταστείτε έναν Έλληνα υπουργό εξωτερικών μιας πατρίδας που λέγεται Ελλάδα να παρακαλεί κυριολεκτικά τη σκοπιανή πλευρά. Εν πάση περιπτώσει, θα σας πω για τις εκλογές, η πιο δυσάρεστη εξέλιξη που θα είχαμε αυτή τη στιγμή στο λεγόμενο πρόβλημα, για μένα δεν είναι πρόβλημα, πρόβλημα το σκοπιανό, είναι να γίνουν δεχτά τα Σκόπια και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και, και στο ΝΑΤΟ με την ονομασία που έχουν τώρα. Δηλαδή να μην φέρει καμία αντίρρηση ο ΣΥΡΙΖΑ, η ελληνική κυβέρνηση, να μην θέσει βέτο ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε στο ΝΑΤΟ. Σε ό,τι αφορά τις εκλογές, εκλογές μπορεί να γίνουν ακόμα και με την πίεση του ελληνικού λαού. Δηλαδή αν ο ελληνικός λαός δεν εφησυχαστεί στο ότι έπραξε το καθήκον του με δύο μεγάλα συλλαλητήρια και αμέσως μετά κάτσει στον καναπέ του να βλέπει, πώς το λένε αυτό το survivor, πώς λέγεται το, ναι, το serial, η εκπομπή, έτσι αν είναι σε εγρήγορση θα μπορέσει να προκαλέσει εκλογές και μια αλλαγή στην διακυβέρνηση. Δυστυχώς στα εθνικά μας θέματα όμως δεν υπάρχει αλλαγή. Δηλαδή διατεθειμένοι και φαμόνες των πρεσβειών είναι και οι δύο, και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία είναι γνωστό ότι πολύ πριν το ΣΥΡΙΖΑ ήταν υπέρ της σύνθετης ονομασίας. Ο αγώνας λοιπόν για την, αν θέλετε, για την ολοκλήρωση στην εθνική είναι πολύ μακρύς, για την απελευθέρωση. Ο εχθρός δε είναι πολύ σημαντικός και θα πρέπει ο κόσμος να γνωρίζει ότι δεν θα πρέπει να φοβάται στο μέγεθος του εχθρού και στις δυνατότητες του εχθρού. Διότι ο Έλληνας έχει αποδείξει στη μακραίωνη ιστορία του ότι μπορεί να τα βάλει με θηρία και τελικά να νικήσει με την επιμονή του. Ένα σπουδαίο παράδειγμα είναι η μεγαλύτερη εθνικιστική επανάσταση στην ιστορία της ανθρωπότητας, που είναι η επανάσταση του 1821. Ξεκινήσαμε με το τίποτα, από το μηδέν. Με μια τρέλα. Με μια τρέλα του Παπαφλέσσα και που έλεγε στον κόσμο ότι θα έρθει ο Μόσκοβος. Και το ξανθρώπινο γένος. Τα γνωρίζετε ιστορικά αυτά. Έτσι. Προφανώς. Λοιπόν, είναι μακρύς λοιπόν ο αγώνας. Ο Έλληνας δεν πρέπει να χάνει το θάρρος του. Αγκαλιάζει ευτυχώς τη Χρυσή Αυγή. Την αγκαλιάζει ουσιαστικά, το είδαμε στα συλλαλητήρια, πώς υπεδέχτησαν στην Αθήνα τον αρχηγό μας. Στο συλλαλητήριο, το είδαμε στη Θεσσαλονίκη. Το βλέπουμε κάθε μέρα πώς εκφράζονται για μας τους Χρυσαυγίτες, τουλάχιστον εμάς που είμαστε πιο δημόσια πρόσωπα. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και οι υποστηρικτές, αυτοί που λέμε οι βουβοί υποστηρικτές, που δεν ακούγονται. Είναι αυτοί που καταγράφονται στις δημοσκοπήσεις, δεν ξέρω, δεν απαντώ, ή άλλη ψήφος. Όσο μιλάτε, έχω 4 ερωτήματα να σας κάνω από ακροατές. Ό,τι θέλετε. Ολοκληρώστε τη φράση σας. Ναι, θέλω να πω ότι υπάρχει ελπίδα, υπάρχει η Χρυσή Αυγή που αυτή τη στιγμή είναι στην πρωτοπορία του εθνικού αγώνα. Και ο ρόλος, αν θέλετε, της Χρυσής Αυγής είναι ένας ρόλος αφύπνισης, ένας ρόλος να μην αφήσουμε το λαό στην ησυχία του. Δηλαδή, πήγαμε στο σωλητήριο και όλα με λιγάλα καθόμαστε πάλι σπίτι μας. Θα πρέπει να δώσουμε έναν αγώνα με νύχια και με δόντια για το όνομά μας, αλλά να έχουμε και τα εθνικά θέματά μας, τα οποία δεν είναι μόνο το θέμα της Μακεδονίας. Έχουμε σοβαρά θέματα με την Αλβανία, εξαιρετικά σοβαρά θέματα τα οποία δυστυχώς εξελίσσονται στο παρασκήνιο. Έχουμε το θέμα με τη μόνιμη απειλή της Τουρκίας και με τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο. Έχουμε την εξέλιξη, τη δυσάρεστη, σε ό,τι αφορά την ελληνική μας Θράκη. Έχουμε πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Θέλω να πω λοιπόν, ο εχθρός είναι ισχυρός και θα τον ονομάσω με 4 γράμματα. Αυτή τη στιγμή ο εχθρός της Ελλάδος είναι το ΝΑΤΟ, αγαπητέ κύριε Τζέλα. Το ΝΑΤΟ είναι αυτό και ο αμερικανοσιωνιστικός παράγοντας είναι αυτός ο οποίος εξυφαίνει σχέδια πολύ άσχημα για την πατρίδα μας, που στο τέλος γράφουν και διαμελισμός, αλλαγή συνόρων. Βλέπετε τόσο κίνδυνο μπροστά μας? Βεβαίως, βεβαίως. Ρωτάει ο Νίκος λοιπόν, γιατί η Χρυσή Αυγή δεν ηγείται μιας προσπάθειας εθνικής, όπως κάνουν ακριβώς εθνικής κακίνηματα στο εξωτερικό?
Είναι ερώτημα. Δεν καταλαβαίνω ακριβώς του αγαπητού κύριου Νίκου. Αυτό ακριβώς γίνεται. Και όχι μόνο ηγείται της προσπάθειας της ελληνικής, αλλά θα έλαβα ότι αυτή τη στιγμή η Χρυσή Αυγή ηγείται και μιας πανευρωπαϊκής προσπάθειας και ο αγώνας είναι πρότυπο για όλα τα εθνικιστικά κινήματα της Ευρώπης. Ο Κώστας με ρωτάει γιατί δεν ακούγεστε και δεν βγαίνετε στα κανάλια. Γιατί δεν μας βιάζουν. Και να σας πω και κάτι. Πώς σας έχουν απαγορεύσει. Καλά κάνουν και δεν μας βιάζουν. Σας έχουν απαγορεύσει να εμφανίζεστε ενώ δεν έχετε τηλεσυνδικήσει κάτι. Αφού εδώ τώρα η Νέα Δημοκρατία εξανίσταται σε κάτι τέτοιο. Λέει ότι εμείς είμαστε, δεν μπορούν να μας κατηγορούν και με βάση μια κατηγορία ενός ανώνυμου να μας φημώνουν ή να μας λένε. Θα γελάσω πάρα πολύ όταν θα γίνεται κάποιο διάλογο με τη Νέα Δημοκρατία και θα τους λέμε δεν απαντούμε σε υποδίκους εγκληματικής οργάνωσης. Γιατί ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία. Τι θα απαντήσετε όταν θα σας το πούνε αυτό. Ορίστε. Τι θα απαντήσετε όταν θα σας το πούνε αυτό. Γιατί αυτό θα σας πούνε. Προφανώς αυτό είναι και η απάντηση που έχουν συνέχεια. Όχι, εμείς θα τους πούμε πλέον. Εμείς θα τους πούμε πλέον στη Νέα Δημοκρατία ότι δεν ανοίγουμε διάλογο με υποδίκους για εγκληματική οργάνωση. Γιατί η πραγματικότητα είναι αυτή. Η Νέα Δημοκρατία, αυτό το κόμμα, το οποίο σας είπα είναι προβατός χιμηλίκι, υποτίθεται εθνικά σκεπτόμενοι, νοικοκυρέοι, αναμασούν και αυτή μια καραμέλα την οποία δεν την πιστεύουν, πατρίδα της και η οικογένεια, ενώ κατ' ουσίαν είναι εθνομηδενιστές, είναι φιασότες νέας τάξεως, είναι θαμώνες της Λέσκης Μπίλντεμπεργκ, είναι θεοπαίχτες, κάνουν υποτίθεται τους θρησκευόμενους. Λοιπόν, είναι διαχρονικά αυτή η οργάνωση. Αυτή το κόμμα, καλά το είπα, εγκληματική οργάνωση. Από εποχή Κωνσταντίνου Καραμαλή, του Γέρου, από το 1974. Η Νέα Δημοκρατία είναι αυτή η οποία μαζί με το Πασόκ έφερα την Ελλάδα σε αυτή τη θέση που τη βιώνουμε εδώ και 8 χρόνια. Αυτή μας οδήγησε στο μνημόνιο. Θα είναι χαρά μου να έρθετε από το στούντιο κάποια στιγμή να μπορέσουμε να κάνουμε μια συνέντευξη για όλα τα θέματα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ανοιχτά. Μου στέλνουν εδώ ερωτήματα τώρα. Από πότε η Χρυσή Αυγή έγινε θρησκόληπτο κόμμα και υπερασπίζεται τη θρησκεία. Δηλαδή θα έχει πολύ ενδιαφέρον να έρθετε μια μέρα από το στούντιο για να μπορέσουμε να κάνουμε μια κουβέντα αυτός που το ρωτάει που αυτό, να μην είναι περιορισμένη. Να διαβάσει το προεκλογικό μας πρόγραμμα. Mm-hmm. Εμείς, μ' ακούτε? Ακούω βεβαίως. Ναι. Εμείς λοιπόν και ως άτομα και σαν κόμμα ομιλούμε πάντα υπέρ της Ορθοδοξίας, η οποία είναι η ελληνική Ορθοδοξία, είναι η πρωτεύουσα θρησκεία στη χώρα μας. Γνωρίζετε ότι το 98% των Ελλήνων είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι, άλλοι θρησκευόμενοι αρκετά, άλλοι πολύ λίγο. Πάντως όλοι οι Έλληνες κάθε Ανάσταση βρίσκονται στην Εκκλησία και αυτά που λέει ο ακροατής σας μάλλον τα λέει εκ του πονηρού. Δεν γνωρίζει τη Χρυσή Αυγή και ενδεχομένως για κάποιο λόγο θέλει να μας δημιουργήσει θέματα. Κύριε Παπά, ευχαριστώ. Εμείς πάντοτε θεωρούμε και το έχουμε πει και στη Βουλή, το λέμε και έξω, το λέμε και παντού. Θεωρούμε ότι οι πυλώνες της εθνικής ζωής της πατρίδας μας, σε αυτά στηριχτήκαμε χιλιάδες χρόνια και με αυτά πρέπει να πορευτούμε και να μην τα αποποιηθούμε, είναι το τρίπτυχο, οι πυλώνες, πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Άρα ο αγώνας για τη Μακεδονία συνεχίζεται από εσάς. Βεβαίως, θα συνεχίζεται και θα συνεχίζεται. Ο κόσμος ολόκληρος, οι φίλες ολόκληροι να αναγνωρίσει αυτό το μόρφωμα το κρατικό στα βόρεια σύνορά μας, τα Σκόπια δηλαδή, με τη λέξη Μακεδονία, εμείς δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε. Σε καμία των περιπτώσεων. Και να σας πω και κάτι. Αφού όλος ο κόσμος το λέει Μακεδονία, γιατί κόπτονται ειδικά για την Ελλάδα να αναγνωρίσουμε εμείς με την ονομασία Μακεδονία τα Σκόπια. Γιατί προφανώς χωρίς εμάς δεν μπαίνουν ΝΑΤΟ, δεν μπαίνουν Ευρωπαϊκή Ένωση. Δυστυχώς και χωρίς να τα αναγνωρίσουμε. Είναι τα σχέδια τέτοια που θα θελήσουν να τα βάλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε Έλληνες πολιτικούς και στη δεξιά και στην αριστερά που είναι έτοιμοι να υπογράψουν και γι' αυτό. Κύριε Παπά, χάρηκα που τα είπαμε. Ειλικρινά. Και εγώ χάρηκα. Καλημέρα στους ακροατές, καλό κουράγιο, καλή εβδομάδα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να δεσμευτείτε ότι θα έρθετε από εδώ. Φίλοι, συνεχίζουμε και τα πάντα καταρχόνται με αγώνα. Τίποτα δεν χαρίζεται. Αυτό να ξέρετε. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας, κύριε Παπά.